Για πέμπτη ημέρα συνεχίζουν να υπάρχουν ολόκληρες οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα και για πέμπτη ημέρα περιφέρειες, δήμοι και ΔΔΕ πετούν τις ευθύνες για την κατάσταση ο ένας τον άλλο. Χρειάζονται περισσότερα συνεργεία. Οι άνθρωποι, τα συνεργεία που είναι εδώ, δουλεύουν πραγματικά και μέσα σε αντίξωες συνθήκες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι περισσότερα συνεργεία ώστε να αποκατασταθούν πιο γρήγορα οι βλάβες. Κύριε Παπανίκα, εσάς σας έχουν ενημερώσει πότε θα αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση στο σπίτι σας? Όχι, δεν μας έχουν ενημερώσει, αλλά καταλαβαίνω ότι για να φτάσουν στο σημείο, επειδή είμαι στο τέρμα του οικισμού του Αγίου Στεφάνου, θα είναι δύσκολο. Την ίδια ώρα, κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ κατηγορούν ο ένας τον άλλον για το ΔΔΕ, με τον πρώην Υπουργό Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη να θυμίζει την έλλειψη επενδύσεων επί ΣΥΡΙΖΑ και τον τομεάρχη εσωτερικών Κώστα Σακαριάδη να του ανταπαντά ότι επιμερών του τα Golden Boys του ΔΔΕ πήραν χρυσούς μισθούς. Θα θυμάστε ίσως το καλοκαίρι του 19 που έβγαινα και έλεγα ότι έχει οξύτατο το πρόβλημα η ΔΕΗ και φυσικά και ο ΔΔΕ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά, αλλά δεν ήταν το μόνο πρόβλημα, ότι είχαμε ακόμα και θέμα με τους στήλους. Δεν υπήρχε επάρκεια στήλων. Δεν σας είπε ότι το πρώτο πράγμα που φρόντισε να κάνει όταν ανέλαβε υπουργός ήταν να διπλασιάσει και να τριπλασιάσει τους μισθούς της διοίκησης, ενώ άφηνε υποστελεχωμένο τον τομέα της παροχής των υπηρεσιών. Γι' αυτό είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα. Το μπαλάκι των ευθυνών που καταλήγει από τον ένα στον άλλο φορέα για το ποιος είναι αρμόδιος να ανοίξει τους δρόμους και ποιος να κόψει τα κλαδιά, ενόχλησε και κοινοβουλευτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που ζητούν την πλήρη απόδοση των ευθυνών όπου χρειάζεται. Το θέλουμε όλοι αυτό. Ποιος ή ποιοι ευθύνονται τόσο για τις πολύ ωραίες διακοπές ρεύματος, όσο και για τις αιτήσεις. Άρα λέτε πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες. Βεβαίως, αυτό οφείλει να κάνει μια συντεταγμένη πολιτεία και ευελπιστώ ότι θα το κάνει σύντομα. Παράλληλα, αναμένεται να ξεκινήσει και η συζήτηση που θα οδηγήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα ξεμπλέξουν το πολυδέδαλο γραφειοκρατικό σύστημα του ποιος είναι αρμόδιος και γιατί.